χέρια της αστυνομίας έπεσαν τέσσερις αλλοδαποί που είχαν καταπλέψει τα σπίτια επωνύμων στην Αράχοβα. Οι νεαροί άνδρες που δούλευαν ως εργάτες στην περιοχή είχαν κερδίσει την εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών των σπιτιών, οι οποίοι τους είχαν δώσει μάλιστα και τα κλειδιά για να τα φροντίζουν. Ανάμεσα στα θύματα τους είναι και η γογό μας Τροκώστα. Οι τέσσερις αλλοδαποί που δουλεύαν ως εργάτες στην Αράχοβα είχαν καταφέρει, σύμφωνα με την αστυνομία, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επωνύμων της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα τους είχαν δώσει και τα κλειδιά των σπιτιών τους για να τα συντηρούν όταν έλειπαν. Ανάμεσα σε αυτούς και η γογό μας Τροκώστα. Τα θύματα των κλοπών είχαν εμπιστευτεί την φύλαξη επιτήρηση των εξωτερικών τους οικειών στους δράστες, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία και γνωρίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες τους απουσιάζουν, προέβαιναν στην αφαίρεση πλήθους ειδών οικιακού εξοπλισμού. Όλοι είχαν μόνο καλά λόγια για να πούν. Μόνο που οι νεαροί καθάριζαν τα σπίτια κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πέρα από τις δουλειές, κατηγορούνται ότι φρόντιζαν να τα ξαλαφρώνουν και από διάφορα αντικείμενα αξίας, τα οποία στη συνέχεια έστελναν με φορτηγάκια στην πατρίδα τους. Ένα από τα θύματά τους και η γογό μας Τροκώστα, όταν πέρυσι άγνωστοι έκλεψαν από το σπίτι της στην Αράχοβα μία τηλεόραση, ένα φουρνάκι, ένα DVD player, κυροπήγια, αλλά και κουβέρτες, το μυαλό της δεν πήγε στους έμπιστους νεαρούς αλλοδαπούς. Οι δράστες δεν δίστασαν να αφαιρέσουν ακόμα και ολόκληρες εντυχισμένες κουζίνες, ενώ από πολλές οικίες ξεκόλλησαν κουφώματα μαζί με τα παράθυρα. Το ίδιο συνέβη και με τους ιδιοκτήτες 7 ακόμη σπιτιών που τους είχαν εμπιστευτεί. Η δράση των κατηγορουμένων ξεκίνησε σύμφωνα με την αστυνομία στις αρχές του 2011.